Φίλες και φίλοι των καναλιών Κοσμοτέ Sport και της Κοσμοτέ TV, καλησπέρα σας από το Θεόδωρος Κολοκοντρώνης εδώ στην Τρίπολη. Ο Αστέρας κόντρα στην ΑΕΛ, δεύτερο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Στην φάση των 16 του κυπέλου Ελλάδας, προβάδισμα πρόκρισης για τους Βυσσινοί πριν από 14 βράδια. 3-2 η νίκη για την ομάδα του Τζανλούκα Φέστα. Παίκτες των δύο ομάδων έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο. Τους οδήγησε σε αυτόν ο Τάσος Σιδηρόπουλος με την ομάδα διαιτησίας. Είναι η τρίτη φορά που Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ ήρθενται αντιμέτωποι στη διοργάνωση. Στις δύο προηγούμενες ο Αστέρας ήταν αυτός που είχε πάρει την νίκη. Πολυχρόνης Κωνσταντάς και Λάζαρος Δημητριάδης μαζί με τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Ανδριανός. Νωρίτερα ο Ατρόμητος 2-1 τον Απόλλωνα στη ρεβάνς της νίκης και στο Γεώργιος Καμάρας της ομάδας του Αμερικάναντι με σκορ 3-0. Πρόκριση λοιπόν για τον Ατρόμητο. Γνωρίζουμε από χθες ότι ο ΠΑΟΚ χωρίς εν τέλει να αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα 5-0 την Παναχαϊκή είναι στους οκτώπους και ο Πανιώνιος 2-0 τον ΠΑΣ. Με Αθανασιάδη να υπερασπίζει δεστία, Κότσιρα Πασαλίδη, Τριανταφυλόπουλο και Ορτέγκα, Μουνάφο και Βαλιέντε στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Καλτσάτσι, Λιανίδη και Φερνάντεθ πίσω από τον Μανιά. Οι επιλογές του Γιώργου Παράσκου σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, Μαρτίνεθ αντί Κυριακόπουλου και Καλτσάς αντί Ιγκλέσιας. Αυτές είναι οι επιλογές του Τζανλούκα Φέστα σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα. Κρίστινσον, Καρανίκα, Ζίζιτς, Γκόικοβιτς και Γιακιμόφσκι. Φατιόν, κλασικός ανασταλτικός χαφ, Ντερέτιτς, Σετσέροβιτς, Μιλοσάβλεβιτς, Ακώστα και στην αιχμή του Δάρατος ο Σικάφκα. Σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, μία και μοναδική η αλλαγή, η διαφοροποίηση, ο Ακώστα αντί του Νούσιου. Βία αντίθετη για τις δύο ομάδες τον τελευταίο καιρό. Τρεις διαδοχικές ήττες για τον γηπεδούχο σήμερα Αστέρα. Στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο στα LFC Arena με 3-2 και ακολούθησαν δύο ήττες με το ίδιο σκορ 3-0 για την Super League. Εδώ από τον ΠΑΟΚ και στο Ολυμπιακό Στάδιο από την ΑΕΚ, ο Τάσος Σιδηρόπουλος τσεκάρει τις τελευταίες λεπτομέρειες και τώρα σφυρίζει για πρώτη φορά στο μάτς. Πέντε παιχνίδια χωρίς να έχει γνωρίσει την ήττα μετρά η ΑΕΛ, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Στην τελευταία της αγωνιστική υποχρέωση, λευκή ισοπαλία στην Λάρισα με τον Άρη. Ένα παιχνίδι και ένα αποτέλεσμα για το οποίο Τζανλούκα Φέστα, απόλυτος ειλικρινής, δήλωσε ότι δεν ήταν το ιδανικό, αλλά θα μπορούσαν να κοιμηθούν το βράδυ αυτός και οι ποδοσφαιριστές του αυτή την λευκή ισοπαλία. Θα δούμε αυτή την πρώτη απόπειρα, όπως αποδεικνύεται, επιθετικής ανάπτυξης από πλευράς ΑΕΛ. Και θα πάμε και στον αγωνιστικό χώρο. Να και ο Γιώργος Παράσχος, εκεί βρίσκονται οι συνάδελφοι Χρήστος Βασιλείου και Πάρης Τσελεπίδης. Κάνουμε λοιπόν την αρχή με τον γηπεδούχο Αστέρα και τον Χρήστο Βασιλείου. Καλησπέρα και σε εσένα. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα και στους φίλους συνδρομητές. Όπως είπες και εσύ, δύο αλλαγές έχει ο Αστέρας Τρίπολης σε σύγκριση με το πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Λάρισα. Ουσιαστικά είχε ανακοινώσει 19 παίκτες ως αποστολή ο Γιώργος Παράσχος χθες την παραμονή του αγώνα. Αυτός ο οποίος έμεινε εν τέλει έξω ήταν ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Ανέβασε πυρετό το βράδυ που μας πέρασε. Φυσιολογικά θα πρόκειται να τον δούμε στο αριστερό άκρο της άμυνας. Ο Άγχελ Μαρτίνεθ Ορτέγκα είναι αυτός ο οποίος τον αντικαθιστά στην ίδια θέση. Και ο Νίκολαος Καλτσάς, ο οποίος δεν είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι επειδή εκείνος υπέφερε από ίωση. Αυτή τη φορά είναι εντάξει, είναι μάχημος και έτσι τον βλέπουμε στην βασική ενδεκάδα. Θυμίζουμε ίδια παράταξη, ίδια διάταξη μάλλον για τον Αστέρα, όπως και στο πρώτο παιχνίδι με τέσσερις παίκτες στην άμυνα, 4-2-3-1. Από εκεί και πέρα οι 9 υπόλοιποι παίκτες είναι τα ίδια πρόσωπα όπως και στο πρώτο μάτς. Απόπειρα αντεπίθεσης για την ΑΕΛ με Φατιόν. Δώσε στον Ντέλετιτς. Ντέλετιτς, υποπίεση, καταφέρνει όμως να αντεπεξέλθει ο Σετσέροβιτς. Ένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ΑΕΛ για το ρεπορτάζ της οποίας πηγαίνουμε στον Πάρη Τσελεπίδη. Πάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στέφανε, φίλες και φίλοι των αθλητικών καναλιών Κοσμοτέ Σπορτ. Εκτός η Χαλάτσης, Νούσιος και Ταλέσκι, το ένα από τα πέντε μεταγραφικά αποκτήματα για την ομάδα της Λάρισας στην τρέχουσα χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Οι υπόλοιποι τέσσερις είναι κανονικά στην διάθεση του Τζανλούκα Φέστα. Οι τρεις στην ενδεκάδα, ο Γιακιμόφσκι, ο Σικάουκα, αλλά και ο Σετσέροβιτς, τον Πάγκο, Ζίφκοβιτς και Τσουλούκος Μεμπάμις, οι δύο που βάσει ηλικίας κάτω των 19 πρέπει να βρίσκονται στην διάθεση του Ιταλού τεχνικού της Λάρισας, που θέλει να κάνει μια πορεία ως προπονητής της ομάδας της Θεσσαλίας ανάλογη με αυτή που έχει πραγματοποιήσει τρεις φορές ως ποδοσφαιριστής στα αγγλικά γήπεδα, φτάνοντας μέχρι και στο τελικό. Μία από τις ομάδες που ενισχύθηκαν σημαντικά κατά την χειμερινή μεταγραφική περίοδο, η ΑΕΛ, με
σαφώς βελτιωμένη την εικόνα της τον τελευταίο καιρό. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα με τη νίκη της 3-2 φυσικά και προκρίνεται με οποιαδήποτε δική της νίκη αλλά και με οποιοδήποτε ισόπαλο αποτέλεσμα. Προκρίνεται ακόμη και σε περίπτωση ήττας με ένα γκολ διαφορά, σε περίπτωση που το σκορ είναι μεγαλύτερο του 3-2. Ο Αστέρας από την πλευρά του θέλει οπωσδήποτε νίκη. Εάν αυτή είναι με ένα γκολ διαφορά, 1-0 και 2-1 του δίνουν πρόκριση. Το 3-2 μας πηγαίνει στην παράταση. Θέλει να προλάβει κοντά στην πλάγια γραμμή ο Μανιάς που γύρισε, τον βλέπετε εδώ, για να βοηθήσει τους συμπαίκτες του αφήνοντας τον χώρο ευθύνης του που είναι το επιθετικό τμήμα της ομάδας φυσικά και κατά κύριο λόγο η μεγάλη περιοχή του Κρίστινσον και τα πέριξ αυτής. Εδώ ο Μανιάς μένει πίσω από την τετράδα της άμυνας της ΑΕΛ, αλλά καταλήγει στον Εγκμουντουρ Κρίστινσον. Παλιά που δοκίμασε από το βάθος του γηπέδου ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης. Και αρχίσει και η βροχή και πάλι. Και αυτό δεν συνιστά δά είδηση εδώ στην Τρίπολη. Και αρκετά δυνατός και ο άνεμος που πνέει. Φάνηκε αυτό στην αλλίωση της πορείας της μπάλας στον αέρα. Στην τελευταία μεταβίβαση έχει Ορτέγκα. Φίνει στον Πασαλίδη. Αυτός που κατά κανόνα παίρνει την πρώτη μπάλα από την άμυνα είναι ο Βαλιέντε. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Στο ίδιο ύψος με τον Μουνάφο. Έχει γυρίσει πίσω και ο Τσιλιανίδης. Βάζει τον Τριανταφυλόπουλο. Αυτός πήρε το πλάγιο. Ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Ένας από τους πυλώνες του φετινού Αστέρα. Τρίτος σε λεπτά συμμετοχής. Στην Super League που είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα με 1350. Ορτέγκα. Έκλεισε ο Ντέλετιτς. Στον Πασαλίδη. Και πάλι Ορτέγκα. Κίνηση για να πάρει και πήρε ο Τσιλιανίδης. Πήγε στο μαρκάρισμα ο Καρανίκας από την κόντρα. Το πλάγιο είναι και πάλι για τον Αστέρα. Μουνάφο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Κισαμικό. Στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Ξάνθη. Θυμίζω ο Κισαμικός ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων στα Περιβόλια. Στο πρώτο αποτέλεσμα 1-1. Λευκή ισοπαλία μεταξύ Ολυμπιακού και Ξάνθη στα Πηγάδια. Αύριο ολοκληρώνεται η φάση των 16 με το ντέρμπι του Ηρακλείου. Με τον Όφη αυτή τη φορά στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης να περιμένει τον Εργοτέλη. Ισοπαλία 1-1 στο πρώτο μάτς στο Παγκρίτιο. Και τον Παναθηναϊκό στις 7.30 να φιλοξενεί τη Λαμία που πήρε την νίκη στο ΔΑΚ με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Φερνάντεθ. Τώρα Καλτσάς. Καλτσάς ζυγίζει τις επιλογές του. Η σέντρα κεφαλιά από τον Μανιά. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 Αστέρας. Σέντρα Καλτσάς. Αν κρίνω από τον τρόπο με τον οποίο δεν πανηγυρίζει ο Μανιάς, πολύ ισχυρές οι πιθανότητες να πρόκειται και για αυτό γκολ. Εξού και οι παίκτες του Αστέρα που πηγαίνουν να συγχαρούν τον δημιούργο των όσων συνέβησαν Καλτσάς και όχι τον Μανιά. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα πολύ καλό ιδανικό ξεκίνημα για τον Αστέρα Τρίπολης κόντρα στην ΑΕΛ. Το 1-0 είναι σκορ πρόκρισης. Δείτε και πάλι την σέντρα του Καλτσά, την κίνηση του Μανιά, αυτό γκολ είναι. Εδώ θα φανεί νομίζω καλύτερα. Πήγε προς την μπάλα ο Ζίζιτς, βρήκε στην πλάτη του και κατέληξε στα δίχτυα. Ζίζιτς τώρα με την μπάλα στα πόδια δίνει στον Καρανίκα. Ντέλετιτς. Για Φατιόν. Φατιόν για Σικάφκα. Πέρασε ο Σικάφκα. Θέλει να γυρίσει χαμηλά. Έρχεται ο Φατιόν να διεκδικήσει και πάλι Σικάφκα. Επικίνδυνη προσπάθεια εδώ για την ΑΕΛ. Βγήκε η άμυνα από πλευράς Αστέρα. Μουνάφο.
τα κουνάκι του Καλτσάκια, το ανέβασμα του Τσιλιανίδη. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με Γιακιμόφσκι. Στο έδαφος ο Γιακιμόφσκι πήρε φάουλ. Κοντά στη φάση ο Σιδηρόπουλος με την συμπλήρωση 8 λεπτών στο παιχνίδι. Νικόλα Γιακιμόφσκι από την Μπισέλιε, την Ιταλική αποκτήθηκε. Κάτω εδώ. Στα 28 του χρόνια ο Σκοπιανός. Να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τους Βυσσινοί. Και θα κάνουμε μια ακόμη βόλτα για αντιδράσεις μετά από το 1-0 του Αστέρα Τρίπολης. Από τον αγωνιστικό χώρο προς το παρόν Ντέλετιτς πίσω από την μπάλα. Σιδηρόπουλος προσέχει για να έχει. Εκτελεί ο Ντέλετιτς. Κεφαλιά έξω από τον Σικάφκα στο 1ο λεπτό. Βλέπετε και πάλι την κεφαλιά του Ευγέννη Σικάφκα, 26χρονου λευκορώσου επιθετικού. Πάμε στον πάγκο των γηπεδούχων και τον Χρήστο Βασιλείο αρχικά. Συγκρατημένα πανηγύρισε αυτό το πρώτο γκολ ο Γιώργος Παράσχος, ο οποίος πάντως από το πρώτο λεπτό του μάτς ζητάει από τους παίκτες του να ανέβουν πιο ψηλά, να πάρουν μέτρα κυρίως στο κέντρο του γηπέδου, θεωρώντας ότι και έχοντας και τον άνεμο υπέρ τους και έχοντας γενικότερα τον ρυθμό στο παιχνίδι μπορούν να πιέσουν. Πριν από τον γκολ ζητούσα τους παίκτες του να κερδίσουν μέτρα. Ακόμη και τώρα ουσιαστικά επιμένει στην ίδια νοοτροπία προσέγγισης αυτών των πρώτων λεπτών. Πάρει εξοικείων τα βέλη για την ΑΕΛ. Ομολογώ ότι ξεγελεστήκαμε αρχικά. Πιστέψαμε ότι ο Μανιάς ήταν ο σκόρερ, αλλά γρήγορα φάνηκε ότι τελικά από την κόντρα που έγινε πάνω στον Ζίζιτς η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Κρίστινσον. Έχω την αίσθηση πάντως ότι και ο Αέρας ήταν σύμμαχος για την ομάδα της Τρίπολης, κόντρα όσον αφορά την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της ομάδας της Λάρισας. Μάλιστα υποδειγματική κεφαλιά, να το πούμε και αυτό, αντίδραση τώρα από πλευράς του Φέστα που περιμένει την αντίδραση των ποδοσφαιριστών του, καθώς όπως είπες και εσύ στη ροή της μετάδοση Στέφανη είναι σκορ πρόκρισης για την ομάδα της Πελοποννήσου. Συμπληρώσαμε το 10 λεπτό, ένα παιχνίδι με πολύ καλό ρυθμό. Τον Αστέρα φυσικά να έχει πάρει το προβάδισμα, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και με βάση την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΑΕΛ τον τελευταίο καιρό δικαιούμαστε να περιμένουμε αντίδραση για να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πορεία του το παιχνίδι. Προς το παρόν ο Τσιλιανίδης πίσω από την μπάλα σε αυτή τη στατική φάση, το φάουλ για τους γηπεδούχους. Τελεί ο Τσιλιανίδης και άμυνα από την ΑΕΛ. Να επαναφέρει ο Μουνάφο. Ο μάκρινος Ζίζιτς. Κοτσιράς εκτέλεσε το πλάγιο, δεν κατάφερε να βρει συμπαίκτη. Επιστρέφει σε δεύτερο χρόνο ο Τσιλιανίδης και τώρα Καλτσάς. Πολύ δραστήριος σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Με καλά πατήματα δίνει στον Μουνάφο, Μανιάς. Έτσι να σπάσει δεξιά στο ανέβασμα του Κότσιρα. Χάλης Μανιάς. Και πετύχει ένα πολύ δύσκολο και θεαματικό γκολ στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, στην ήττα με 3-2 του Αστέρα, στην νίκη της ΑΕΛ, αν προετοιμάται στο LFC Arena. Κρυά ο Αθανασιάδης. Αστέρας επιστρέφει, κάθε τι πάσα, εξαιρετική. Ένα κοντρόλ και εκτέλεση με το αριστερό έξω από τον Φερνάντεθ. Θα μπορούσε εδώ να απειλήσει πολύ περισσότερο. Δεν το έκανε την εστία του Κρίστινσον. Κινήθηκε από κανονική θέση. Άφησε την μπάλα πίσω του, αλλά ξεπόδι και εκτέλεση με το αριστερό άστοχα. Καλή παλιά από τον Ζίζιτς για τον Φατιόν. Ενέβη ο Μουνάφο. Κάνει φάουλ ο Καρανίκας στον Φερνάντεθ. Ο αρχηγός της ΑΕΛ. Νίκος Καρανίκας στα 26 του χρόνια. Ο
Κασαλίδης για Μουνάφο. Και πάλι ο Φατιόν ανεβαίνει ψηλά για να πιέσει. Αλλά φτάνει στον Τριανταφυλόπουλο. Περιμένει κινήσεις από τους συμπαίκτες του. Είδε τον Τσιλιανίδη. Αυτός έσπασε με τη μία για τον Μανιά. Σε θέση σεντερφόρο Φερνάντεθ. Δυνατή πάσα του Μανιά για τον Ορτέγα. Όλα αυτά το thumbs up προς τον συμπαίκτη του από τον Ισπανό Άγχελ Μαρτίνεθ Ορτέγα. Ο Αντικυριακόπουλος, αν θέλετε, στην ενδεκάδα του Αστέρα. Μπορεί να αγωνιστεί και σε τριάδα στα στόπερ. Έχει δοκιμαστεί κάποιες φορές. Κατά κανόνα πάντως ο Αστέρας παίζει με τέσσερις στην άμυνα. Σικάφκα. Φατιόν. Χωρίς κοντρόλ για τον Ντέλετιτς. Γυρίζει τη φάση πίσω σωστά ο Σιδηρόπουλος. Και δίνει το φάουλ υπέρ της ΑΕΛ. Πάνω στον Ευγένη Σικάφκα. Εδώ. Ξεκάθαρη παράβαση. Θέλει να γυρίσει, υποπίεση ο Ακώστα, δεν τα κατάφερε. Τριανταφυλόπουλος και πάλι μεγάλη παλιά για την κίνηση του Μανιά. Δεν μπορούσε εκεί. Κάνει την μπάλα δική του, είχε κολλημένο τον Γκόικοβιτς στην πλάτη του. Αυτός που πηγαίνει και παίρνει την μπάλα από την άμυνα είναι ο Σετσέροβιτς. Και πάλι. Αντάν Σετσέροβιτς, 27χρονος Βόσνιος. Και τώρα Σικάφκα. Κάνε το κοντρόλ για να φύγει από τον Πασαλίδη. Για προσεκτικά στο μαρκάρισμα αρχικά. Στη συνέχεια παραχωρεί το πλάγιο. Κοντρόλ εδώ. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα ίσως και να χρησιμοποιήσει το χέρι του Σικάφκα. Μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι. Στο έδαφος ο Σετσέροβιτς που δείχνει μάλιστα, διορθώνω ο Φατιόν, που δείχνει μάλιστα να υποφέρει. Ο Σετσέροβιτς είναι με την μπάλα, ο Φατιόν σηκώθηκε. Σέντρα δεύτερο δοκάρι. Κλείσει ο Κότσιρας, ο οποίος μένει στο μαρκάρισμα. Τελικά πηγαίνει στην μπάλα Τσιλιανίδης. Και τώρα οι οδηγίες που φτάνουν και στα αυτιά σας από τον Τζανλούκα Φέστα προς τον Φατιόν για να γυρίσει γρήγορα στο χώρο ευθύνης του. Κατεβάζει ο Ορτέγκα. Πασαλίδης. Ορτέγκα για τον Μανιά, για τον Ζίζιτς. Στην πλάτη του Καρανίκα. Μανιάς κρατάει τα πόδια του Ζίζιτς. Η μπάλα φεύγει πλάγιο. Το έβγαλε το μαρκάρισμα. Και εδώ πως βάζει το χέρι του ο Μουνάφο στον αφιένα του Φατιόν. Μια δύσκολη φάση, αλήθεια είναι. Έτσι όπως την βλέπουμε εμείς ξεκάθαρα στο replay. Ο Σιδηρόπουλος σε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Σέντρα για τον Μανιά. Κοίμασε να γυρίσει χωρίς επιτυχία ο Νίκος Καλτσάς. Και στο ένας με έναν ο Σικάφκα με τον Τριανταφυλόπουλο παίρνει πλάγιο. Οι ομάδες που έχουν μπροστά τους πολύ δύσκολα παιχνίδια και για την Super League, καθώς Αστέρας Τρίπολης περιμένει την Κυριακή εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Ολυμπιακό για την Super League, ενώ η ΑΕΛ πηγαίνει στο Ολυμπιακό στάδιο να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Είναι στην 11η θέση με 18 βαθμούς σε ό,τι αφορά τα του πρωταθλήματος ο Αστέρας. Είναι ένατη με 19 η ΑΕΛ. Παλιά από τον Βαλιέντε, τελευταία στιγμή, σωτήριο το τάκλινγκ του Γκόικοβιτς. Τσιλιανίδης πήρε από τον Καλτσά.
Μπάλα περνά για τον Μανιά, ο Κρίστινσον στην δεξιά του γωνία. Κρατά το 1-0 στο 18. Ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Μιχάλης Μανιάς έχει πετύχει 4 γκολ στην Super League. Είναι πρώτο σκόρερ της ομάδας μαζί με τον Τόνσο που πλέον αγωνίζεται στον Άρη. Και την σέντρα για το κεφάλι του Μιχάλη Μανιά. Και την επέμβαση του Κρίστινσον που είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας στην δεξιά του γωνιά. Τελείω Τσιλιανίδη στο κόρνερ και αυτό δεύτερο δοκάρι, εδώ υπάρχει φάουλ στην επίθεση. Ήταν ξεκάθαρη η φάση, παράβαση την οποία υπέπεσε ο Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος επιστρέφει στην αμυνά του. Και πάλι πως βάζει τα χέρια του ο Τριανταφυλόπουλος και σπρώχνει. Σηκώνεται τώρα. Και θα συνεχίσει κανονικά χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Νίκολα Ζίζιτς που παίρνει και την μπάλα. Να δώσει τον Σετσέροβιτς. Αυτός για τον Καρανίκα. Κόψε Ορτέγκα, δεν προλάβαινε ο Τσιλιανίδης. Ντέλετσιτς γίνεται διαθέσιμος για τον Καρανίκα. Προτίμησε τον Σικάφκα, κέρδισε κάποια μέτρα εδώ. Γιάρδες τα λέγαμε, ήταν αμερικάνικο ποδόσφαιρο η ΑΕΛ. Τσιλιανίδης. Αλλά κοντράρι στον Σετσέροβιτς, στο πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Ο Αστέρας βρήκε πολύ νωρίς αυτό το ένα γκολ τουλάχιστον που χρειαζόταν για να φτάσει σε σκορ πρόκρισης. Διαμορφώνει ισορροπίες στο παιχνίδι. Είναι λογικό ως ένα βαθμό σίγουρα να διαχειρίζεται εδώ και πέρα την κατάσταση. Βαλιέντε. Τριανταφυλόπουλος με τον Πασαλίδη. Πασαλίδης για Μουνάφο. Τον έκλεισε ο Φατιόν. Βένει Ορτέγκα, ακολουθεί ο Ντέλετιτς, συμπεριφερόμενος άψογα εδώ στο τακτικό κομμάτι, δώσε βοήθεια στην άμυνα για την ομάδα του και ανεβαίνει για να πάρει μπάλα, ήταν πολύ δυνατή η μεταβίβαση, δοκίμασε εδώ να παίξει άμεσα. Η ΑΕΛ που έχει κάποιους λίγους, αλλά πολύ πιστούς φίλους στις εξέδρες όπως βλέπετε. Του Φέστα μένουν ψηλά για να πιέσουν και εν τέλει κερδίζουμε τον Ζίζιτς. Κεφαλιά από τον Ορτέγκα. Ακόμη από τον Σετσέροβιτς. Μακριά ο Μουνάφο. Προλάβε τον Φατιόν. Κατσάς παίζει για τον Μανιά. Ο Ζίζιτς. Τσιλιανίδης. Τσιλιανίδης βλέπει την κίνηση. Ευκαιρία για το 2-0 του Αστέρα. Το πλασέ από τον Φερνάντεθ ο Κρίστινσον. Στο 22ο λεπτό μετά την κεφαλιά του Μανιά. Μια ακόμη ευκαιρία για τον Αστέρα. Χαμένη. Η δεύτερη φορά που ο Φερνάντεθ βρίσκεται σε θέση βολής. Πολύ μεγαλύτερη αυτή τη φορά η ευκαιρία που χάνει. Σε σχέση με ένα σούτ που στείλε την μπάλα να περάσει έξω από το αριστερό δοκάρι του Κρίστινσον λίγο νωρίτερα. Μουνάφο. Μουνάφο κινείται στον άξονα. Φερνάντεθ, αυτός έψαξε τον Μανιά. Δυνατή μεταβίβαση. Δείτε και πάλι εδώ. Την κεφαλιά του Ζίζιτς, η κίνηση του Φερνάντεθ. Μανιάς έχει πάρει πάνω του τον Ζίζιτς. Ο Κρίστινσον παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και σταματά. Τον Ισπανόμεσο επιθετικό του Αστέρα. Κρίστινσον που δείχνει να έχει πρόβλημα τώρα. Το τελευταίο που θα ήθελε να δει ο Τζαν Λούκα Φέστα. Μπορεί να συνεχίσει ο βασικός και αναντικατάστατος Εγκμουντούρ Κρίστινσον για την ΑΕΛ. Στα 29 του χρόνια ο Ισλανδός από το Excelsior του Ρότερνταμ αποκτήθηκε και μονιμοποιήθηκε στην υπεράσπιση της εστίας της ομάδας από τη Λάρισα. Εδώ ο Φέστα.
Ως πρώτος προπονητής σε Κάλιαρη και Κόμο. Με πολύ μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής ο Τζανλούκα Φέστα. Έπαιξε και στην Αγγλία με την Μίτλεσμπρο, έπαιξε στην Ίντερ, στη Ρώμα. Πάμε στον Παλτσελεπίδη. Ο 18χρονος, καθώς είναι γεννημένος 4 του Γενάρη του 2001, Στέφανος Σουλούκος, αναπληρωματικός τερματοφύλακας, έχει πάρει εντολή από τον Φέστα να ζεσταίνεται σιγά σιγά στην περίπτωση που είναι σοβαρή κατάσταση με τον Κρίστισον για κάποια αναγκαστική αλλαγή από πλευράς του Ιταλού τεχνικού της ΑΕΛ. Χαλάτσι, Νούσιος και Ταλέσκι που είπα στο ξεκίνημα της μετάδοσής μας ήταν οι τρεις που μείναν εκτός από τους 21. Στη Λάρισα ο Χούπτσεφ που χάνει όλη τη χρονιά λόγω και της επέμβασής του αφού υπέστη ρήξη χιαστών. Εκτός και ο Μπαρκάν. Και είχε τραυματιστεί, αν θυμάμαι καλά. Ακριβώς. Παρελθόν από χθες ο Πίτη, για να δώσουμε και μια συνέχεια στη διαμόρφωση του ρόστερ των Βυσσινή. Παρελθόν από αύριο, όπως όλα δείχνουν, ο Σακίντη, καθώς έχει συμφωνήσει να λύσει το συμβόλαιό του. Πρώτον πυλών, καθώς οι συζητήσεις είναι πλέον στην τελική ευθεία με Πορτογάλο αλλά και Σέρβο Χαφ ή ομάδα της Λάρισας. Στέφανε. Ένα πρόβλημα στον αριστερό καρπό φαίνεται να αντιμετωπίζει ο Κρίστινσον. Δείτε και πάρει τον γκολ. Την σέντρα του Καλτσά, την κίνηση του Μανιά, αλλά την μπάλα να βρίσκει στον Ζίζιτς και να καταλήγει στα δίχτυα, εξού. Και οι πανηγυρισμοί γύρω από τον δημιουργό, λίγο Καλτσά. Είναι η πρώτη φορά που σπάει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Στο πέμπτο λεπτό που διανύουμε πλέον έχουμε συνέχεια. Και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να είναι στο 100%. Δεν μπορεί να συμβεί διαφορετικά αν θέλει να συνεχίσει ο Έγκμουντουρ Κρίστινσον. Ορτέγκα για Μανιά. Κατεβάζει ο Καρανίκας, παίζει για Ντέλετιτς. Κερδίζει ο Μανιάς. Στο μαρκάρισμα ο Φατιόν πήρε μπάλα και φάουλ. Το εκτελεί ο Καρανίκας πάνω στον Ορτέγκα. Σιδηρόπουλος αφήνει το παιχνίδι από τη στιγμή που η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών της ΑΕΛ. Πέρασε η κάθετη πάσα για την κίνηση του Ντέλετιτς. Καρανίκας τώρα. Ανέβασμα στην δεξιά πτέρυγα. Τον ακολούθησε ο Φερνάντεθ. Καθυπόδειξη του βοηθού. Ο Σιδηρόπουλος δίνει την μπάλα στον Αστέρα. Θέμα είναι αν η μπάλα είχε περάσει εκτός ορίων αγωνιστικού χώρου, μην έχοντας την απόλυτη ευθεία, είναι δύσκολο να βγάλουμε ασφαλές συμπέρασμα. Ας εμπιστευτούμε τον βοηθό που ήταν πάρα πολύ κοντά. Ζίζιτς. Φορά το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Εδώ οριακά η αλήθεια είναι ότι η μπάλα δεν φαίνεται να έχει περάσει εκτός. Φάλλο το κερδίζει ο Μουνάφο. Μουνάφο, ένας υπερχρήσιμος ποδοσφαιριστής στα πλάνα τώρα πια του Γιώργου Παράσχου. Εδώ από την προβολή που κάνει ο Φατιόν, ο οποίος πηγαίνει με προτεταμένο το δεξιπόδι. Πήρε το φάλλο στα 30 του χρόνια ο Αργεντινός. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή του Αστέρα φέτος στη Super League. Βουϊκοβιτς νίκησε τον Μανιά, Φερνάντες καταδιώκει τον Καρανίκα, μακρύνει προς τον Ντέλετιτς, Ορτέγα για Τσιλιανίδη, βγήκε πάνω του ο Ζίζιτς, Τσιλιανίδης γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω στον Αθανασιάδη, θέλει να πιέσει ο Σικάφκα, μακριά ο Αθανασιάδης, φινεί ο Φατιόν, σηκώνει για τον Ντέλετιτς, άψογο το κατέβασμα από τον Ντέλετιτς, πολύ υψηλού επίπεδου τεχνική κατάρτιση. Σε Τσέροβιτς, παίρνει από τον Ζίζιτς. Δεν έχει φανεί καθόλου για την Έλεο Μιλοσάβλεβιτς. Σε Τσέροβιτς για Φατιόν. Πίσω στον Ζίζιτς. Θέλει να ανεβάσει τον Γιακιμόφσκι. Είναι δύσκολο να προλάβει, καλύπτει ο Κότσιρας. Κοτσίρας και Κυριακόπουλος, δύο νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν
κερδίσει την θέση τους κατά κανόνα στην ενδεκάδα του Αστέρα. Ο Κυριακόπουλος, είχαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τον Χρήστο Βασιλείο, ανέβασε πυρετό και είναι εκτός αποστολής. Μπορούν να αγωνιστούν τόσο ως full back, όταν ο Αστέρας παίζει με τρεις στην άμυνα, όσο και ως ακραίοι back σε τετράδα. Ο Σάβλεβιτς, πάνω το Βαλιέντε, κέρδισε. Στο έδαφος ο Βαλιέντε, από το φάουλ που του έγινε από τον Μιλοσάβλεβιτς. Ψωμένη σημαία του βοηθού, τώρα πηγαίνει ο Σιδηρόπουλος προς το σημείο που εκτυλίχθηκε νωρίτερα η μονομαχία του Μιλοσάβλεβιτς τον Βαλιέντε. Βλέπετε ότι το συνολικό σκόρ είναι στο 3-3, αλλά με τον Αστέρα Τρίπολης να έχει πετύχει 2 εκτός έδρας γκολ. Με αυτό το 1-0 είναι ο Αστέρας που παίρνει πρόκριση. Παρατηρήσεις. Ο Σιδηρόπουλος τον Μιλοσάβλεβιτς, τα βρήκε και με τον Βαλιέντε. Τώρα Ζίζιτς, τον Γκόικοβιτς. Σάβλεβιτς πίσω στον Κρίστινσον. Όχι ακριβώς τον γκέλ της μπάλας στο χορτάρι που περίμενε ο Ισλανδός, αλλά διαχειρίζεται την κατάσταση και απομακρύνει. Φάλα από τον Καρανίκα. Αν ρίξουμε μια ματιά στην διάταξη πάντως της ΑΕΛ, ενώ κυτρινίζεται ο αρχηγός της, είναι μία από τις λίγες φορές, η αλήθεια είναι, που έχουμε δει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ο Φατιόν να είναι ίσως και ο πιο προωθημένος από τους τρεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Σετσέροβιτς και τον Μιλοσάβλεβιτς να είναι πιο κοντά στην άμυνα. Εδώ ο Σιδηρόπουλος τιμωρεί την κίνηση με το δεξί χέρι από τον Καρανίκα πάνω στον Φερνάντεθ. Έχουμε την δυνατότητα, ίσως και την αφορμή με τη διακοπή, να πάμε μια ακόμη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο. Πάρης Τσελεπίδης. Για λίγο αφέστα, είναι επόμενα θέλει ο αρχηγός της ομάδας, το Καρανίκας, να ηρεμήσει, όχι μόνο τώρα που έχει δει και την κίτρινη κάρτα, ένας λόγος παραπάνω, αλλά και από αρκετά λεπτά πιο πριν, όταν και εκτέλεσε εκείνο το φάουλ σημαδεύοντας κάποιον συμπαίκτη του, αλλά βρήκε πολύ δυνατά η μπάλα πάνω στο δεξί πόδι του ποδοσφαιριστή του Αστέρα, που βρίσκεται τώρα στο χορτάρι του Φερνάντεθ. Μάλιστα του έκανε και σχετικές συστάσεις ο Ιταλός coach της Λάρισας. Να δούμε κατά πόσο ο Καρανίκας θα μπορέσει να ελέγξει τους σφιγμούς του στην πορεία καταρχήν του παιχνιδιού μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Βλέπετε και με την γραμμή που μας βοηθά το offside που καταλογίστηκε από τον Σιδηρόπουλο νωρίτερα στον Μανιά. Φάνηκε να είναι στο και κατά εκτεθειμένος. Τριανταφυλόπουλος στον Βαλιέντε. Κότσιρας δεν κατάφερε να βγάλει το κοντρόλ. Τον Γιακιμόφσκι στον Γκόικοβιτς. Σικάφκα έβαλε πολύ καλά το κορμί του. Σετσέροβιτς με πολύ δύναμη, περισσότερη από ό,τι θα έπρεπε για τον Καρανίκα. Πίσω από τον Γιώργο Παράσχο, ο Ορτέγκα έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Τον Τσιλιανίδη. Θανασιάδης έψαξε τον Καλτσά, αυτός βρέθηκε στο έδαφος στη μονομαχία με τον Γιακιμόφσκι. Δεν είχαμε κάποια υπόδειξη από τον βοηθό που ήταν ο πλησιέστερος στην φάση, οπότε και ο Σιδηρόπουλος δεν είχε κανένα λόγο να σταματήσει το παιχνίδι. Χρήστος Βασιλείου. Μια εσωτερική αλλαγή διακρίνουμε στον Αστέρα Τρίπολης. Ουσιαστικά ο Τσιλιανίδης, που είχε ξεκινήσει στον άξονα ως ο προωθημένος μεταξύ των τριών μέσων, τώρα έρχεται στα αριστερά, και ο Φερνάντεθ, ο οποίος ήταν ο αριστερός εκ των τριών μέσων, έρχεται στον άξονα του γηπέδου. Μια εσωτερική αλλαγή δηλαδή. Όλα αυτά στο 32ο λεπτό. Ο Αστέρας προηγείται 1-0 από το 7ο με το αυτογκολ του Ζίζιτς. Γιακιμόφσκι πάνω στον Καλτσά. Στο παιχνίδι πρωταθλήματος μεταξύ των δύο ομάδων μέσα στη σεζόν, ήταν 24 Νοέμβρη του 2018. Ο Αστέρας είχε επικρατήσει με Καλτσά και Μανιά τότε με 2-0 της ΑΕΛ. Θανασιάδη στον Βαλιέντε. Παλιά από τον Γκόικοβιτς. Αφήνει ο Καλτσάς την μπάλα να περάσει εκτός. Αφήνει και την εκτέλεση του πλαγίου στον Κότσιρα. Μανιάς. Με τη μία ο Τσιλιανίδης εκτεθειμένος σε θέση offside ο Καλτσάς. Ούτως ή άλλως δεν κατάφερε να κάνει κοντρόλ.
Τσιλιανίδης πηγαίνει στον Καρανίκ, αυτός με τη μία για τον Φατιόν. Το τούνελ στον Τσιλιανίδη από τον Αντώνη Φατιόν. Ακουμπά στον Ζίζιτς. Αλλάξε με τον Γκοϊκοβιτς. Και ανέβει δεξιά ο Καρανίκας. Ο Ζίζιτς προτιμά τον Φατιόν. Τώρα πηγαίνει μπάλα στον Καρανίκα. Κατεβάζει άψογα. Μπορεί να ψάξει τον Σικάφκα. Τον σταματά ο Τριανταφυλόπουλος. Κατεβάζει ο Ντέλετιτς. Ντέλετιτς. Παίρνει όλο το μήκος του γηπέδου από την διπλή κόντρα μετά από την επέμβαση του Ορτέγκα. Μπάλα είναι για τον Αστέρα. 27χρονος Άγγελ Μαρτίνεθ Ορτέγκα που κτήθηκε το καλοκαίρι από την Σαραγώσα. Σκοράρει μια φορά στο κύπελο. Νωρίτερα, όσο ο Καλτσάς ήταν όντως εκτεθειμένος πίσω από την άμυνα της ΑΕΛ. Σωστή υπόδειξη του δεύτερου βοηθού, του Λάζαρο Δημητριάδη. Πρώτος, θυμίζω, βοηθός του Σιδηρόπουλου, ο Πολυχρόνης Κωνσταράς. Μαρτίνεθ. Ασθενέσεως και ασθενέστατο σουτ του Τσιλιανίδη στην κόντρα που του βάζει και ο Φατιόν. Έχουν τραυματιστεί και οι δύο. Δεν υπήρχε πάντως πρόθεση εδώ από πλευράς Άντωνη Φατιόν σε καμία περίπτωση. Βάλε την κόντρα στην μπάλα. Και τη στιγμή που σουτάρει, που σε έχει βρει το πόδι του Άντωνη Φατιόν ο Τσιλιανίδης. Κοσμάς Τσιλιανίδης στα 24 του χρόνια, και ας τον έχουμε στο μυαλό μας πολύ καιρό να αγωνίζεται στο υψηλό επίπεδο. Ένας ποδοσφαιριστής που μας πρωτοσυστήθηκε με τον Ηρακλή, τον οποίο έχει φτάσει, όπως μου θυμίζει και ο Πάρης Τσελεπίδης, μέχρι την ημιτελική φάση της διοργάνωσης. Έχει πετύχει 2 γκολ φέτος στο κύπελο. Και ο Άντωνη Φατιόν, δεύτερο σε λεπτά συμμετοχής για την ΑΕΛ στην Super League και ρέκορντμαν στις κίτρινες κάρτες, 9, 27χρονος. Έχει πετύχει και 2 γκολ. Τσιλιανίδης και Φατιόν παίρνουν εκτός αγωνιστικού χώρου από τη στιγμή που είχαμε διακοπή για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες για λίγο, 10 εναντίον 10. Και ο Μουνάφο στέλνει την μπάλα στον Κρίστινσον και τώρα επιστρέφουν Φατιόν και Τσιλιανίδης. Γκοϊκοβιτς. Κινείται παράλληλα ο Σετσέροβιτς. Μία ακόμη μεταβίβαση στην οποία δεν κατάφερε να βρει συμπαίκτη. Πασαλίδης. Ο ρυθμός έχει πέσει αρκετά σε σχέση με το πρώτο 15 λεπτό, όταν το τέμπο ήταν πολύ πιο υψηλό. Ακόμη και μετά τον γκολ που πέτυχε ο Αστέρας Τρίπολης. Είχαμε τις διακοπές με τον Κρίστινσον και λίγο νωρίτερα που έπαιξαν ρόλο. Καλτσάς. Είναι καλές οι προϋποθέσεις εδώ για τον Αστέρα. Τελευταία στιγμή, κέρια επέμβαση από τον Σετσέροβιτς. Ο Αστέρας επιμένει. Τον Κότσιρα. Μέσα στην περιοχή ο Κότσιρας θέλησε να συνδυαστεί δεύτερη φορά με τον Τσιλιανίδη. Δεν πίστηκε ο Σιδηρόπουλος. Αλλά ούτως ή άλλως η μπάλα φεύγει εκτός και είναι για την ΑΕΛ. Φαίνεται πάντως να τον πατά τον αντίπαλό του εδώ ο Βαλιέντε. Σιδηρόπουλος έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι και το μακρινό σουτ δεν απείλησε τον Κρίστισον. Μπερδεύονται εδώ οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης και το φάουλ εδώ είναι αρκετά σκληρό, είναι φάουλ για κάρτα. Και αυτομάτως βγαίνει από το τσεπάκι του Σιδηρόπουλου. Κάρτα για τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη. Πήγε πολύ απρόσεκτα στη φάση. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Ακώστα. Δείτε πως πηγαίνει με το δεξί πόδι. Παίζει επικίνδυνα. Δεν μπορούσε να μην του βγάλει την κάρτα ο Σιδηρόπουλος. Μετά από τον Καρανίκα και ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης στο μπλοκάκι του διεθνούς ρέφερη. Από την μπάλα είναι ο Ντέλετιτς και ο Γιακιμόφσκι. Ο Γιακιμόφσκι φαίνεται, όσο
επικρατέστερος και όντως αυτό συμβαίνει. Αφήνει ο Ντέλετιτς, εκτελεί ο Γιακιμόφσκι, δεύτερο δοκάρι, θέλει να προλάβει, αλλά δεν τα καταφέρνει ο Γκοϊκοβίτς. Φάση αυτή στο 38ο λεπτό με τη συμπλήρωσή του. Και πάλι την εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Δεν θα μπορούσε να φτάσει στην μπάλα πριν αυτή περάσει εκτός ο Γκοϊκοβίτς. Ρεπορτάζ ΑΕΛ από τον Πάρτσελ Επίδη. Εδώ στον πάγκο των φιλοξενούμενων συχνά πυκνά ο Τζιανλούκα Φέστε, εκτός από το ότι έχει να πει με τους συνεργάτες του, έχει να μιλήσει και με τον Βαγγέλη Μόρα στα ιταλικά, δεδομένου του περάσματος του διεθνούς ποδοσφαιριστή της ομάδας της Θεσσαλίας από τα ιταλικά γήπεδα. Μουνάφο επέστρεψε μετά από καιρό σε αποστολή ο Βαγγέλης Μόρας και ταλαιπωρήθηκε αυτός από κάποιους τραυματισμούς στα 37 του χρόνια πια. Κότσιρας στην ατομική ενέργεια, φτάνει μέχρι τον Τσιλιανίδη, ο Τσιλιανίδης χαμηλά, ο Κότσιρας είναι αυτός που σουτάρει, μπάλα κοντράρει και φεύγει κόρνερ. Μια ακόμη ευκαιρία στο 39 για τον Αστέρα, όλα άρχισαν και όλα τελείωσαν από τον Γιάννη Κότσιρα. Ήταν αυτός που κουβάλισε την μπάλα μέχρι την μεγάλη περιοχή της ΑΕΛ, από τις κόντρες έφτασε να έχει το ανοιχτό παράθυρο για σούτ, ένα παράθυρο που έκλεισε τελευταία στιγμή ο Ζίζιτς. Έχει απειλήσει με Μανιά, έχει απειλήσει με Φερνάντεθ, απειλεί και με Κότσιρα ο Αστέρας. Όλα αυτά μετά το 1-0 με το αυτογκόλ του Ζίζιτς. Εκτελεί το κόρνερ ο Τσιλιανίδης, πρώτο δοκάριο, καλτσά στο σούτ. Νέα κόντρα, νέο κόρνερ. Αυτή τη φορά το κορμί του το βάλω στη Κάφκα. Ο Αστέρας επιμένει. Και πηγαίνει από την άλλη πλευρά τώρα να εκτελέσει αυτό το δεύτερο διαδοχικό κόρνερ για την ομάδα του ο Νίκος Καλτσάς. Με το δεξί ο Καλτσάς με τα φάλτσα προς τα έξω, δοκάρι και μέσα! 2-0 ο Αστέρας, Ορτέγκα στο 40. Μπαίνει στην ενδεκάδα αντί του Κυριακόπουλου κατά πάσα πιθανότητα τη στιγμή που ανέβασε πύρετο ο Έλληνας Διεθνής. Προφανώς αναμένεται, δεν ξέρω αν έχει ήδη έρθει διάδοχος. Με πολύ καλή κίνηση πως φεύγει από τα μαρκαρίσματα στο πρώτο δοκάρι χωρίς αντίπαλο και χωρίς κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κρίστινσον που τα βάζει με την άμυνά του. Αστέρα. 2-0 ο Αστέρας. Ακόμη και αν δεχθεί γκολ τώρα και πάει το σκορ στο 2-1, η ομάδα του Γιώργου Παράσχου προκρίνεται. Πάμε λοιπόν στον πάγκο της και τον Χρήστο Βασιλείου. Όλος ο πάγκος σηκώθηκε όρθιος για να πανηγυρίσει αυτό το γκολ. Για τον Ορτέγκα να πούμε ότι είναι και το δεύτερο του γκολ στη φετινή διοργάνωση. Είχε σκοράρει και απέναντι στον Απόλλωνα Παραλιμνίου στη νίκη με 2-1. Στον Απόλλωνα Σμύρνης, στη νίκη με 2-1 για τη φάση των ομίλων. Δεύτερο γκολ για τον Ορτέγκα στην διοργάνωση. Δεύτερο γκολ για τον Αστέρα σε αυτό το μάτς. Και πλέον μοιάζει να φεύγει και μια μεγάλη πίεση που υπήρχε στους ανθρώπους στο πάγκο του Αστέρα Τρίπολης μετά από αυτό το 2-0. Όπως είπες και εσύ, πλέον η ομάδα της Τρίπολης πρέπει να δεχθεί δύο τέρματα για να μην βρίσκεται σε σκορ πρόκρισης. Έχει δημιουργήσει πλέον ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις με το 2-0. Εδώ το τάκλιν, ναι μεν είναι στην μπάλα όπως δείχνει ο Βαλιέντε, αλλά πηγαίνει με προτεταμένο το πόδι. Αυτό το δείχνει και ο Σιδηρόπουλος, παίζει επικίνδυνα και είναι σωστή η κάρτα στο 42ο λεπτό. Είναι η αυστηροποίηση των κανονισμών σε αυτές τις περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια προκειμένου να προστατευτεί η σωματική ακεραιότητα των ποδοσφαιριστών. Φατιόν σηκώθηκε. Το φαουλ είναι για την ΑΕΛ, το εκτελεί ο Ζίζιτς. Τον Γκοϊκοβιτς, Γιακιμόφσκι. Πάμε και στον πάγκο της ΑΕΛ και τον Μπάρτσελ Επίδη. Σαφώς προβληματισμένος ο Τζιανλούκα Φέστα και το μυαλό του σίγουρα
Έχει να κάνει με το τι θα πρέπει να αλλάξει το συντομότερο δυνατό, ώστε βλέποντας την άλλη όψη νομίσματος, ό,τι έλεγε λίγο νωρίτερα ο Χρήστος Βασιλείου από πλευράς Αστέρα Τρίπολης, το τι θα πρέπει να κάνουν οι ποδοσφαιριστές των Θεσσαλών για να κάνουν ό,τι έκανε ο Αστέρας πριν από δύο εβδομάδες στη Λάρισα, στο LFC Arena, δηλαδή να βρουν τουλάχιστον δύο γκολ για να μπουν σε τροχιά πρόκριση πλέον. Προς το παρόν πάντως ο Αστέρας δείχνει να κρατά όλα τα χαρτιά στα χέρια του. Το γύρισμα έξω από τον Φερνάντεθ, τρίτη χαμένη ευκαιρία στο μάτς, στο 43. Μπάλα κάπου έχει βρει και είναι κόρνερ. Με τις κινήσεις που κάνει ο Μάρκ Γκράθια Φερνάντεθ, έχει καταφέρει πολλές φορές να βρεθεί σε κέρυες θέσεις μέσα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΛ. Δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει στόχο και δείτε το εξαιρετικό passing game, την άψογη ανάπτυξη παιχνιδιού από πλευράς Αστέρα που οδηγεί την μπάλα μέχρι τον Φερνάντεθ. Εκτελείται το corner. Ο Κότσιρας είναι αυτός που γεμίζει. Σε Τσέροβιτς απομακρύνει. Ο Ντέλετιτς εδώ, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός, θα μπορούσε να ανοίξει έναν επίθεση με καλές προϋποθέσεις για την ΑΕΛ. Φτάνει μέχρι τον Αθανασίαδη για να πιέσει ο Σικάφκα. Σηκώθηκαν Τσιλιανίδης και Καρανίκας. Κανείς τους δεν βρήκε την μπάλα. Τα πόδια του Αθανασιάδη αυτή φεύγει έξω. Καρανίκας με τον Φερνάντεθ. Τα είπαν σε υψηλούς τόνους. Έχει γίνει φάουλ των Φατιών. Τον Βαλιέντε του τράβηξε τη φανέλα. Σε μία από τις πολλές μονομαχίες μεταξύ των δύο στο μάτς. Και πάλι τους κρατάω Βαλιέντε από την φανέλα των Φατιών. Φάουλ εκτελέστηκε για την ΑΕΛ, χωρίς να καταφέρει κάτι ιδιαίτερο. Διανύουμε το 45ο και τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας αυτού του πρώτου ημιχρόνου. Οφείλει ο Τάσος Σιδηρόπουλος να προσθέσει. Θα δούμε τον Ντέλετιτς. Πασαλίδη στην μπάλα, έρχεται ο Φατιών να κερδίσει και να γυρίσει. Να πάρει και κόρνερ. Τουλάχιστον 2, ίσως και 3 λεπτά θα πρέπει να προσθέσει ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Είχαμε την διακοπή κυρίως. Δείτε εδώ πως ο Πασαλίδη σταμάτησε τον Ντέλετιτς για τον τραυματισμό του Κρίστινσον. Είχαμε και στην συνέχεια κάποιες ακόμη διακοπές. Λογικό να έχουμε 3 λεπτά στις καθυστερήσεις, όπως μόλις έδειξε ο τέταρτος διαιτητής του παιχνιδιού. Τελεί το κόρνερ, πρώτο δοκάρι ο Γιακιμόφσκι. Κεφαλιά από τον Γκόικοβιτς έξω. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Αλεξάνδρ Γκόικοβιτς, 30χρονος Σέρβος. Κάνει την κίνηση, πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά. Μακριά από την εστία του Αθανασιάδη. Αθανασιάδης που σχεδόν μοιράζεται την σεζόν με τον Παπαδόπουλο. Αν προσθέσουμε όμως και τα λεπτά συμμετοχής που είναι πολύ περισσότερα για τον Αθανασιάδη στο κύπελο, στην Super League είναι ο Παπαδόπουλος κατά κανόνα ο βασικός. Καρτακές τον Μιλοσάβλεβιτς. Στο κλείσιμο του πρώτου λεπτού των καθυστερήσεων δεν έχει καταφέρει σε καμία περίπτωση ο Μιλοσάβλεβιτς να βοηθήσει την ΑΕΛ. Δείχνει να έχει και έναν κάποιο κνευρισμό εδώ. Κάνε το φάουλ στον Βαλιέντε με το δεξί χέρι κατεβάζοντάς το, και αυτή είναι φάση για κάρτα. Σε Τσέροβιτς και Φατιών πολύ πιο εμφανής στο μάτς σε σχέση με τον τρίτο της μεσαίας γραμμής για τους Βυσσινοί. Καλτσάς προσποιήθηκε την πάσα, κράτησε την μπάλα στην κατοχή του και δίνει στον Μουνάφο. Μουνάφο για Πασαλίδη. Πασαλίδης για Ορτέγκα. Λέγαμε και στην αρχή της μετάδοσης ότι και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις σε κόντρα στο κύπελο μεταξύ των δύο ήταν ο Αστέρας αυτός που είχε πανηγυρίσει πρόκριση. Η πρώτη ήταν την σεζόν 12-13. Ήταν ο Αστέρας Τρίπολης και φτάσει μέχρι και τον τελικό. Σοπαλία Λευκή στην Λάρισα και επιβλητική νίκη 4-1 για τον Αστέρα εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοντρώνης. Στους 16 συναντήθηκαν τη σεζόν 15-16. Δύο νίκες με το ίδιο σκορ, 3-0 τότε. Εντός και εκτός έδρας για τον Αστέρα Τρίπολης.
Πασαλίδης για τον Μουνάφο. Κίνηση από τον Μανιά. Μουνάφο για τον Τσιλιανίδη. Ορτέγκα. Βαλιέντε. Ανεβάζει τον Τριανταφυλόπουλο, ενώ συμπληρώνουμε το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Δεν δείχνει διαθέσεις, προθέσεις ο Αστέρας να πάρει ρίσκα. Μια μεγάλη παλιά από τον Καλτσά προς τον Μανιά. Και τελευταίο σφύριγμα από τον Τάσο Σιδηρόπουλο. Μετά από 48 λεπτά παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο μέρος στη ρεβάνς. Θυμίζω τις νίκες με 3-2 πριν από 14 βράδια της ΑΕΛ στο ΑΕΛ-FC Arena. Επί του Αστέρα Τρίπολης είναι οι Αρκάδες, αυτοί που έχουν πλέον σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, και αυτό συμβαίνει γιατί βρήκαν δίχτυα στο 7ο λεπτό με αυτόν γκολ του Ζίζιτς και στο 41ο με κεφαλιά του Ορτέγκα. Στο 7ο λεπτό ήταν η σέντρα του Καλτσά, ο Μανιάς πήγε στη φάση, ο Ζίζιτς όχι όπως θα ήθελε, αλλά βρήκε στην πλάτη του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΛ και κατέληξε στα δίχτυα. Καλτσάς δημιουργεί και στο δεύτερο γκολ για τον Ορτέγκα. Παίρνει την κεφαλιά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Κρίστινσον και στα δίχτυα για το 2-0. Έτσι όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα, είναι απολύτως ξεκάθαρο, σαφές και προφανές ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι αυτός που με 2-0 παίρνει την πρόκριση. Ακόμη και αν η ΑΕΛ πετύχει ένα γκολ και οι δύο ομάδες έχουν συνολικά πετύχει τα ίδια γκολ στα δύο παιχνίδια, και πάλι ο Αστέρας στο 2-1, ενώ βλέπετε και την στατιστική εικόνα του παιχνιδιού, θα είναι αυτός που θα παίρνει την πρόκριση, έχοντας σκοράρει περισσότερες φορές μακριά από την έδρα του. Με λίγα λόγια, η ΑΕΛ θέλει δύο γκολ για να είναι αυτή που θα πανηγυρίσει την πρόκριση στην προημιτελική φάση. Τίποτε άλλο από εμάς. Σας αφήνουμε για 12-13 λεπτά και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του παιχνιδιού.